Θερμή υποδοχή επεφύλαξαν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, Λαρισαίοι, απολυμμένοι εκπαιδευτικοί και σχολικοί φύλακες, ενώ σημειώθηκαν και συμπλοκές με την αστυνομία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έφτασε στη Λάρισα λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι και κατευθύνθηκε στο ξενοδοχείο Διβάνιο, όπου ήταν προγραμματισμένη διακαναλική συνέντευξη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σε εκπροσώπους 7 περιφερειακών τηλεοπτικών δικτύων. Από νωρίς, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Παπαναστασίου, μπροστά από το αρχαίο θέατρο, βρισκόταν συγκεντρωμένοι σχολικοί φύλακες, ενώ απέναντι σχεδόν από την είσοδο του ξενοδοχείου βρισκόταν απολυμμένοι εκπαιδευτικοί. Κατά την έλευση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο διβάνι, ακούστηκαν ηχηρά συνθήματα αποδοκιμασίας, ενώ λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί απόθυσαν τους απολυμμένους εκπαιδευτικούς προς το αρχαίο θέατρο, με συνέπεια να σημειωθεί ένταση και μικρής έκτασης και διάρκειας επεισόδια. Στη συνέχεια, ο κ. Βενιζέλος παραχώρησε διακαναλική συνέντευξη, μιλώντας για τις ευρωεκλογές και το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, όπου το ένα τσάνελ ήταν παρόν με τον γνωστό δημοσιογράφο Σπύρο Λάτσα. Από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι το Ιόνιο, πρόκειται να περάσει ο αγωγός ΤΑΠ. Βρισκόμαστε στη Δράμα, στην Καβάλα, στα Τενάγη των Φιλίππων, σε μια πολύ ιδιόρυθμη περιοχή, με τύρφη, με πάρα πολλά έτσι, αν θέλετε, τεχνικά χαρακτηριστικά. Είχαμε μια καταγγελία στο πλαίσιο των εκπομπών που κάνουμε από ευρωβουλευτές υποψηφίους κτλ. Από ευρωβουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο οποίος μας δήλωσε δημόσια στο κανάλι ότι υπογράφει μια συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να μην έχουμε κανένα όφελος ως χώρα από τη διέλευση του αγωγού ΤΑΠ. Πρώτο ερώτημα είναι αν αυτό ισχύει, και δεύτερο, επειδή είπατε και μια κουβέντα προηγουμένως Λιγνίτες, και επειδή έχουμε μια ευαισθησία εκεί με την περιοχή του κάμπου, και ο κύριος Υπουργός ξέρει πολύ καλύτερα γιατί κατάγεται από εκεί, τι θα γίνει με αυτό το θέμα του αγωγού ΤΑΠ? Θα αλλάξει η διέλευση, θα πάρουμε μέτρα προστασίας? Γιατί τα εδάφη είναι. Καταρχάς, για να καταλάβω, έχετε μια ευαισθησία και όλοι έχουμε και το Λιγνίτη. Δεν θέλετε το Λιγνίτη. Δεν θέλετε το Λιγνίτη. Εμείς τον θέλουμε. Μα μισό λεπτό. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν τον θέλετε. Καλά. Δεν τον θέλετε. Τον θέλετε. Εμείς τον θέλουμε. Υπό τον όρο να τηρηθούν οι περιβαλλοντικοί όροι. Ναι, εντάξει. Εκφράζω προσωπικά. Θέλω να σας πω τι γίνεται. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση που έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε ένα φυσικό πλούτο, το Λιγνίτη, ας πούμε. Καλά, στη Δυτική Μακεδονία τον ξέρουν, ζουν, δουλεύουν από αυτόν. Τον θέλουν. Με περιβαλλοντική αναβάθμιση βέβαια και εγγύησεις. Αλλά αυτό τους δίνει δουλειά, τους δίνει θέρμανση, τους δίνει εισόδημα, τους δίνει προοπτικές ανάπτυξης. Άλλες περιοχές δεν τον θέλουν το Λιγνίτη που έχουν, η Δράμα για παράδειγμα, η Ελασσόνα δεν τον θέλει το Λιγνίτη. Και ερχόμαστε τώρα στον ΤΑΠ. Ο ΤΑΠ είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας, διότι ο ΤΑΠ γράφει την Ελλάδα στον Διεθνή Ενεργειακό Χάρτη. Μας επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές από τις οποίες προέρχεται το φυσικό αέριο, να μην είναι μόνο η Ρωσία, αλλά να είναι και το Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε μία άλλη όδευση, άρα έχουμε διαφοροποίηση και των πηγών και των οδεύσεων. Η Ελλάδα γίνεται ο κόμβος, γιατί ο ΤΑΠ περνάει κατά βάση μέσα από την Ελλάδα και μετά πηγαίνει η Αλβανία. Η Ελλάδα λοιπόν γίνεται ο κόμβος για να πάει ο ΤΑΠ στην Δυτική Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Ο ΤΑΠ εκτείνεται προς την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη, γιατί θα έχουμε τους συνδετήριους αγωγούς προς τη Βουλγαρία, προς τα Σκόπια. Από τη Βουλγαρία πηγαίνουμε στην κεντρική Ευρώπη, ανοίγουμε έναν κεντρικό διάδρομο όπως λέγεται, και έτσι με πολύ φτηνό και εύκολο τρόπο η Ελλάδα γίνεται ο άξονας για τον αγωγό Αιγαίου Βαλτικής, που είναι γεωγραφικά και αναπτυξιακά κάτι το εντυπωσιακό, και όλο αυτό βασίζεται στους αγωγούς αλλά και στη ρεβιθούσα που έχουμε, δηλαδή στον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου και στους τερματικούς σταθμούς φυσικού αερίου που θα γίνουν στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Άρα ο ΤΑΠ είναι ένα ατού της χώρας τεράστιο, είναι μια επένδυση, θα δουλέψει κόσμος, είναι μια επένδυση γιατί είναι ένα μεγάλο έργο ιδιωτικό χωρίς να βάλει μια δραχμή το δημόσιο. Υπάρχει σύμβαση φιλοξενούσας χώρας, όπως ακριβώς υπάρχει και με την Τουρκία και με την Αλβανία και με την Ιταλία. Θα δουλέψουν οι κατασκευαστικές εταιρείες, και μάλιστα και μικρές κατασκευαστικές εταιρείες, και υπάρχουν βεβαίως τοπικά προβλήματα για την όδευση του ΤΑΠ να μην πάει σε έφορες περιοχές, να μην πάει εκεί, και η εταιρεία είναι έτοιμη να κάνει όλες τις αλλαγές. Αλλά από το σημείο αυτού μέχρι να λέμε ότι ο ΤΑΠ, που είναι το μεγάλο αναπτυξιακό πλεονέκτημα της χώρας, δημιουργεί πρόβλημα και δεν τον θέλουμε, αυτό είναι πια
η απόσταση είναι κολοσσία, έτσι. Ο είναι. Ωφέλη τεράστιο. Ωφέλη.